Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να συναντήσουμε την Υφυπουργό Παιδείας, την κυρία Ζέτα Μακρύ, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Έχει τον καημό της με τον COVID και το γεγονός ότι τα σχολεία δεν μπορούν να ανοίξουν, αλλά από την άλλη είναι και ένα στέλεχος της κυβέρνησης, έχει και μια πολιτική λογική και άποψη. Και το πρώτο μου σχόλιο θα είναι για όλα αυτά που συνέβησαν τις προηγούμενες μέρες. Πόσο σας φοβίζουν, κυρία Μακρύ, και αν θεωρείτε ότι πράγματι κάποιοι θέλουν την επανάληψη ενός 2008 και μιας ανεξέλεγκτης βίας που μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικές εξελίξεις ή οτιδήποτε άλλο. Καλημέρα σας. Έρχομαι και ελπίζω να μην το θέλουν. Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο ότι είναι και να το θέλουν δεν θα το πετύχουν. Εκτιμώ ότι μετά το νυφάλιο και πολύ προσεκτικά διατυπωμένο αλλά αυστηρό διάγγελμα του Πρωθυπουργού όλοι θα καταλάβουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο να παίζουν αυτά τα πράγματα. Πάντως θέλω να σας καταγράψω, κύριε Τάκη, ότι είναι εξαιρετικά δυσάρεστο ότι αν δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο, γιατί θα με ρωτήσετε και με το δίκιο σας που το στηρίζω αυτό, αν δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο, υπάρχει μια εξαιρετικά ευκρινής πολιτική διάθεση να υποκινηθούν και να υποστηριχθούν αυτές τις... Κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που χθες οργανώθηκε μια πορεία για να εκφράσει την δυσαρέσκειά της για αυτό που έγινε την Κυριακή, ήταν περίπου βέβαιο ότι σε αυτή την πορεία κάποια στιγμή θα εισέβαλαν οι γνωστοί άγνωστοι, οι κουκουλοφόροι και θα γινόταν αυτό που έγινε, που γίνεται και σε άλλες πορείες που έχουν γίνει και στο κέντρο της Αθήνας κλπ. Έχω την εντύπωση ότι ήταν περισσότερο από βέβαιο, ίσως ήταν και επιθυμητό να γίνουν αυτά τα επεισόδια. Γι' αυτό και υποκινήθηκε αυτή η πορεία, γι' αυτό και ενθαρρύνθηκαν να συμμετέχουν πολίτες. Σε κάθε περίπτωση αυτά δεν ταιριάζουν στη δημοκρατία. Σωστό. Μας. Αλλά δεν επειδή πολλοί λένε ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός, θεωρείτε ότι η αρχή έγινε με τον απαράδεκτο ξυλοδαρμό της Κυριακής? Έχει ευθύνες το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για αυτά τα περιστατικά υπέρμετρης βίας ή προκλητικής βίας αστυνομικών οργάνων, που πολλοί λένε ότι δεν είναι και σωστά εκπαιδευμένοι και βγήκαν στον δρόμο πολύ γρήγορα χωρίς να έχουν εκπαιδευτεί όπως πρέπει? Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα έχει ευθύνη αν έμενε απαθές σε τέτοια περιστατικά. Ξέρετε όμως ότι αντέδρασε πάρα πολύ γρήγορα, καταδίκασε τη βία όταν είναι υπέρμετρη και όταν είναι μια αντίδραση υπερβολική. Δεν ξέρω για την εκπαίδευση, θεωρώ ότι είναι εκπαιδευμένη και καλώς τους εμπιστευόμαστε. Αλλά κύριε Τάκη, ελπίζω να συμφωνήσετε μαζί μου ότι μια εσφαλμένη συμπεριφορά ενός αστυνομικού δεν χαρακτηρίζει τον δυνάμεων. Το πρόβλημα, ξέρετε, η συμπεριφορά πολιτικού ή δημοσιογράφου δεν χαρακτηρίζει το σύνολο. Προφανώς. Πρώτον, δεν είναι μία. Έχουν μαζευτεί περιστατικά. Και δεύτερον, αν δείτε, υπάρχουν και βίντεο χθες που θα μου πείτε, θα πούν κάποιοι, είναι η δικαιολογημένη οργή και η ένταση και το πάθος επειδή ένα συνάδελφός τους είναι στο δρόμο και έχει ξυλοκοπηθεί. Αλλά δεν γίνεται ένα σώμα όπως είναι η ομάδα Δέλτα να ακούγεται να λέει πάμε να τους σκοτώσουμε. Εγώ θα σας πω, παρότι θεωρώ ότι κάνουν στη συντριπτικότατη πλειοψηφία τους καλά τη δουλειά τους, θα είμαι περισσότερο αυστηρή από όσο ενδεχομένως και τα πραγματικά περιστατικά, όσο τουλάχιστον καταγράφονται μέχρι στιγμής, το επιτρέπουν, γιατί ακριβώς από τους αστυνομικούς μας έχω πολλές απαιτήσεις. Και έτσι πρέπει. Και έτσι πρέπει. Θα είμαι λοιπόν περισσότερο αυστηρή από ότι θα ήμουν σε έναν πολίτη, γιατί και χθες θέλανε να σκοτωθεί το νέο παιδί αυτό. Το οποίο προς τιμήν του είπε θα αντέξω. Ναι. Ενδεχομένως αν δεν φορούσε το κράνος να μην άντεχε. Καλά, προφανώς. Όταν 30 άτομα πλακώνουν έναν με καδρόνια και με κλωτσιές, το πιο πιθανό είναι ή να τον σκοτώσουν ή να τον προκαλέσουν τεράστιες βλάβες. Με τους αστυνομικούς θα είμαι πολύ αυστηρή. Γιατί αλλά αυτό δεν δικαιολογεί, αυτό δεν δικαιολογεί και άλλους 15 συναδέλφους που να φωνάζουν πάμε να τους σκοτώσουμε. Διότι δεν είναι αυτή η δουλειά της αστυνομίας. Στη συνέχεια αυτή τη σκέψη σας, λοιπόν, θα είμαι περισσότερο αυστηρή, γιατί από εκείνους περιμένω και στη συντριπτική πλειοψηφία με δικαιώνουν. Περιμένω σωστή συμπεριφορά και ορθή αντιμετώπιση της παραβατικότητας, γιατί θεωρώ ότι τέτοια περιστατικά αδικούν εκείνους οι οποίοι κάνουν καλά τη δουλειά τους, που ευτυχώς για όλους μας είναι πάρα πολύ. Και αδικούν όλη την αστυνομία. Και ξέρετε, μας επιστρέφουν σε μια παλιά λογική του τι είναι αστυνομικός, του αν πρέπει να τον φοβόμαστε, του αν πρέπει να τον θεωρούμε εχθρό, που θεωρούσαμε ότι έχει ξεπεραστεί αυτή η λογική πια. Έχει ξεπεραστεί και επανέρχεται από το παράθυρο με δόλιο τρόπο και δεν τιμά κανέναν. Επαναλαμβάνω, δεν θα ακυρώσει τη σημαντική προσφορά και παρουσία τους. Γι' αυτό θα είμαι πολύ αυστηρή και ας θεωρήσουν κάποιοι ότι ίσως τους αδικώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα επεισόδια. Να σας πω, κύριε Τάκη, ούτε η κοινωνία τα θέλει, ούτε τα αποδέχεται, ούτε ωφελούν και πολιτικά. Αν αυτοί που τα υποκινούν με αυτή την
μεγάλη ελαφρότητα και δεν θα περιοριστώ στη δημόσια υγεία, αλλά στο κλίμα που καλλιεργείται, σε αυτό το κλίμα του διχασμού που το επισήμανε και ο Πρωθυπουργός. Αν αυτοί λοιπόν που τα υποκινούν με βουλευτές τους, με στελέχη τους, είτε εδώ είτε στα πανεπιστήμια είτε οπουδήποτε, θεωρούν ότι θα έχουν πολιτικά ωφέλη, νομίζω ότι κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Υποκινείται... Δεν είναι αποδεκτά από την κοινωνία πια. Αυτές οι αντιδράσεις είναι ξεπερασμένες και πολιτικά όχι αναποτελεσματικές, εξαιρετικά. Και διαμορφώνεται και ένα κλίμα στο διαδίκτυο περί Χούντας, περί Άουζιτς κλπ. Που φυσικά δεν κάνει καλό στο πολιτικό σύστημα συνολικά. Και βλέπω ότι γενικά τα πολιτικά στελέχη έχουν πολύ εύκολα την φράση Χούντα. Τη λέγατε κι εσείς ως αντιπολίτευση, τη λένε τώρα και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, σαν να μην συνειδητοποιούμε τι ακριβώς είναι Χούντα και σαν να μην έχει περάσει Χούντα από αυτή τη χώρα. Ναι, δεν ξέρω αν οι μνήμες κάποιων είναι κοντές ή αν δεν έχουν πρωτογενή γνώση του τι σημαίνει Χούντα. Συμφωνώ μαζί σας. Η συχνή χρήση ορισμένων λέξεων, και αναφέρατε και το Auschwitz πριν, ναι, και ουδετεροποιεί τις λέξεις αυτές, χάνουν την ένταση και τη σημασία τους και αδικεί την πραγματικότητα. Πάντως, την πραγματικότητα. Το έχετε κάνει, το έχουν κάνει και δικά σας στελέχη στο παρελθόν. Θέλω να πω, χρησιμοποιούμε με ευκολία κάποιες λέξεις. Είτε πραξικόπημα, είτε Χούντα, είτε διάφορα. Δεν στελέχη ούτε τη συμπεριφορά του, όλοι μας, και συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου. Στο δημόσιο λόγο, καμιά φορά ενδεχομένως θα πούμε πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να πούμε ή με τρόπο που δεν θα έπρεπε να το διατυπώσουμε. Πάντως, εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι και η παρένεσή σας είναι στη σωστή κατεύθυνση, ότι πρέπει όλοι μας και κυρίως όσοι έχουμε δυνατότητα δημόσιας παρέμβασης να χρησιμοποιούμε με μέτρο έντονες εκφράσεις ή λέξεις που έχουν μια ιστορική βαρύτητα, ώστε να μην τις αποδυναμώνουμε και κυρίως να μην αδικούμε αυτό που ζούμε. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε και στα δικά σας θέματα, τα θέματα του Υπουργείου Παιδείας. Βλέπω ότι είναι πολύ δύσκολο να... Η κυρία Πελώνη σήμερα το είπε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για κανένα άνοιγμα εντός του Μαρτίου. Πάμε στον Απρίλιο, μετά έχουμε Πάσχα. Τι θα γίνει με τη σχολική χρονιά γενικώς, πώς θα βλέπετε, πώς θα εξελιχθεί, πώς θα τελειώσει, τι θα γίνει με τις τάξεις, με την τρίτη λυκείου και με τις υπόλοιπες τάξεις? Οτιδήποτε πούμε που θα είναι περισσότερο η επιθυμία μας, ενδεχομένως να παρεμηνευτεί και να θεωρηθεί ότι είναι μια προαναγγελία. Όχι, εγώ δεν λέω για επιθυμία, λέω για τους σχεδιασμούς που κάνετε. Ναι, οι σχεδιασμοί του Υπουργείου είναι σχεδιασμοί για οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Ναι. Όταν πάρουμε το πράσινο φως από την Επιτροπή των Ειδικών, τότε έχουμε έτοιμο και το πλάνο και την. Σωστό, αλλά επειδή φαίνεται να αργείτε να το παίρνετε το πράσινο φως, γι' αυτό ρωτάω. Ο σχεδιασμός, όσο το φως μένει κόκκινο, ποιος είναι? Ο σχεδιασμός, όσο μένει κόκκινο το φως, είναι εκεί που επιτρέπεται διαζώσεις και εκεί που δεν επιτρέπεται εξ αποστάσεως. Ναι, όσον αφορά, εγώ ρώτησα την εξέλιξη της σχολικής χρονιάς και για την τρίτη λυκείου και για τις υπόλοιπες τάξεις. Σε ό,τι αφορά την τρίτη λυκείου, που έχει μια προτεραιότητα στην έννοια μας, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει φροντίδα και για τις υπόλοιπες βαθμίδες, ακριβώς λόγω των πανελλαδικών. Ο στόχος είναι οι πανελλαδικές να γίνουν στην ώρα τους και έχει ήδη ανακοινωθεί και γνωστοποιηθεί η μείωση της ύλης από το μήνα Ιανουάριο κατά 30%. Όλα τα υπόλοιπα σενάρια, κύριε Τάχη, θα μου επιτρέψετε να μην τα αναφέρω, ακριβώς γιατί είναι σενάρια, ναι, ακριβώς γιατί και εσείς πολύ σωστά είπατε μέχρι χθες, θεωρούσαμε ότι ενδεχομένως η 22 Μαρτίου να είναι μια μέρα που θα επανεκκινήσουν τα σχολεία, το λιανεμπόριο, ήταν μια σκέψη που είχε καταγραφεί, σήμερα όμως αυτό ανατρέπεται, άρα λοιπόν οτιδήποτε πω δεν θέλω να παρεμηνευτεί ως μια προαναγγελία. Να ρωτήσω εγώ κάτι τότε, υπάρχει περίπτωση περαιτέρω μείωση της ύλης για την τρίτη λυκείου? Όχι. Άρα αυτό έχει κλείσει. Αυτό έχει κλείσει. Τώρα, για τις άλλες τάξεις θα γίνουν προαγωγικές εξετάσεις ή θα περάσουν τα παιδιά όπως και πέρυσι? Ό,τι μου πείτε, επαναλαμβάνω, δεν θα πω όχι γιατί αρνούμε να τοποθετηθώ, γιατί δεν είναι σωστό να πω γιατί δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Και ξέρετε, δεν μπορώ να εκφράσω την επιθυμία μου, θα παρερμηνευτεί. Σας λέω όμως ότι είμαστε έτοιμοι, έχουμε σενάρια για όλες τις πιθανότητες και τα σενάρια τα οποία θα καταλήξουν σε αποφάσεις. Θα έχουν αποφάσεις οι οποίες θα είναι οι καλύτερες. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει ένα deadline που λέμε για να αποκλειστούν τα μισά σενάρια και να αρχίσουν να τρέχουν τα υπόλοιπα? Δηλαδή, μέχρι πότε κλειστά σχολεία μπορούν να ακυρώσουν το 50% των σενάριων? Στενοχωρούμε, πραγματικά δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Και έχω την κατανόησή σας, γιατί καταλαβαίνω ότι είστε ένας δημοσιογράφος σοβαρός και δεν είμαι εδώ για να κάνω προβλέψεις ή να κάνω. Όχι, σας λέω, δεν θέλω προβλέψεις. Εγώ θέλω, επειδή μου λέτε ότι υπάρχουν όλα τα σενάρια στο τραπέζι. Όλα τα σενάρια δεν είναι ανακοινώσιμα. Ναι, άλλο λέω, αν υπάρχει κάποιο χρονικό όριο που τα σχολεία θα συνεχίσουν να είναι κλειστά. Σενάριο είναι και αυτό. Είναι ένα σενάριο το οποίο και αυτό το επεξεργαζόμαστε. Αλλά στο Υπουργείο μας εκφράζονται οι αποφάσεις και όχι τα σενάρια, έγκαιρα και έγκυρα, ώστε
επειδή είναι και ευαίσθητο το δικό μας θέμα, να μην προαναγγέλουμε κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν θα ισχύσει. Και αν πω ότι υπάρχει σενάριο συγκεκριμένης ημερομηνίας μετά από την οποία θα γίνουν αυτά, ουσιαστικά. Μάλιστα. Είναι σαν να υποδεικνύω μια πρόταση η οποία δεν έχει ληφθεί. Μάλιστα. Ωραία, να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο τότε, αφού επί σεναρίων δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Η εκπαίδευση, η εξαποστάσεως, η τηλεεκπαίδευση και όλα αυτά, πώς πάει? Έχετε κάποια εικόνα? Βεβαίως, υπάρχουν εικόνα. Παιδιά, υπάρχουν σχολεία, υπάρχουν περιοχές που έχουν μείνει πίσω, είτε γιατί δεν έχει λειτουργήσει καλά το πράγμα, είτε γιατί δεν λειτουργεί το διαδίκτυο, είτε γιατί δεν υπάρχουν κομπιούτερς κλπ. Σε σχέση με άλλες περιοχές που λειτουργούν όλα καλά. Κοιτάξτε, η τηλεεκπαίδευση πήγε τουλάχιστον στο δεύτερο κύμα της πανδημίας εξαιρετικά. Ορισμένα προβλήματα που υπήρχαν στην αρχή ήταν 1-2 ημερών και όχι με ευθύνη του Υπουργείου και ξεπεράστηκαν. Ναι. Και πήγε πάρα πολύ καλά και καλύφθηκε. Ήδη έχουμε καθημερινή εικόνα, γιατί οι εκπαιδευτικοί καταγράφουν την ύλη την οποία έχουν παραδώσει. Και εκπαιδευτικά τα αποτελέσματα είναι τα καλύτερα δυνατά. Βεβαίως, θα σας προλάβω λέγοντας ότι η εξαποστάσεως εκπαίδευση δεν έχει τις άλλες παραμέτρους που έχει διαζώσεις που την κάνουν αναντικατάστατη. Αλλά τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και η κάλυψη της ύλης έχουν καταγραφεί. Γι' αυτό και ο έπαινος του Υπουργείου μας, ναι, προς τους εκπαιδευτικούς είναι συνεχής και είναι ειλικρινής. Και σε μια χώρα η οποία ήταν ψηφιακά αναλφάβητη, ήταν τεράστιο άλμα η τηλεεκπαίδευση. Άρα θεωρείτε ότι τα παιδιά σε όλη την επικράτεια θα ολοκληρώσουν σωστά εκπαιδευτικά αυτή τη χρονιά? Θεωρούμε ότι σε όλη την επικράτεια έχει καλυφθεί η ύλη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το καταγράφουμε ως θετικό, επαναλαμβάνοντας ότι οι εξαποστάσεως με την διαζώσεις έχουν και άλλες παραμέτρους. Προφανώς, το ξέρουμε αυτό. Πιο επιθυμητή από την άλλη. Εγώ κρατώ αυτά αυτό. Τα παιδιά δεν έμειναν εκτός της διαδικασίας της εκπαιδευτικής, δεν έμειναν τα παιδιά χωρίς να καλύψουν την ύλη τους, γιατί υπήρχε απαγόρευση περιπάτων, υπήρχε απαγόρευση εκδρομών, εκπαιδευτικών διαδικασιών, ξέρετε, επισκέψεις σε μουσείο, όλα αυτά δεν γινόταν, αυτά, έτσι, άρα ήδη καλύφθηκε. Άρα εγώ κρατώ ότι σε όλη την επικράτεια τα παιδιά όλων των σχολικών βαθμίδων έχουν καλύψει και μέχρι τώρα έχουν διδαχθεί σωστά όλη την διδακτέα ύλη. Σωστά με τον τρόπο αυτό, με αυτή τη δημοφιλή διδασκαλία. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μακρύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.